Χαίρετε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να συντηρήσουμε εκτός ψυγείου τα λαχανικά του καλοκαιριού για το χειμώνα. Θα ακολουθήσουμε μία πολύ πολύ παλιά αλλά και πολύ απλή μέθοδο. Θα τα αποξηράνουμε. Θα αποξηράνουμε τα λαχανικά μας στον ήλιο. Προηγουμένως βεβαίως θα πρέπει να τα καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά, κάτω από τρεχούμενο νερό, τρίβοντάς τα, και με αυτόν τον τρόπο θα απομακρυνθούν βρωμιές και τυχόν υπολείμματα από φυτοφάρμακα. Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Θα χρειαστεί να τα αφήσουμε μέσα σε μία λεκάνη με νερό, μέσα στην οποία θα έχουμε προσθέσει και αλάτι. Η αναλογία είναι 1 λίτρο νερό, 100 γραμμάρια αλάτι. Θα προσθέσουμε τα λαχανικά μας, θα τα αφήσουμε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια θα τα τρίψουμε πάρα πολύ καλά. Θα τα ξεπλύνουμε ξανά κάτω από τη βρύση με το τρεχούμενο νερό. Θα τα σκουπίσουμε, θα καθαρίσουμε την εξωτερική τους επιφάνεια με το μαχαίρι και θα τα κόψουμε στο σχήμα και στο μέγεθος που εμείς θέλουμε, ανάλογα με το πώς θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βλέπετε μελιτζάνες, τις έχω κόψει σε φέτες, και μελιτζάνες που έχω κόψει σε κύβους. Την μελιτζάνα σε κύβους θα την χρησιμοποιήσω για να κάνω σάλτσες για μακαρόνια, και τις φέτες για να τις τηγανίσω ή για να κάνω μουσακά. Τα κολοκυθάκια τα βλέπετε έχω κόψει σε ροδέλες, μπορούν να κοπούν σε φέτες, σε κύβους, αλλά και να τα κρύψουμε στον τρίφτη για να έχουμε για κολοκυθοκεφτέδες ή για κολοκυθόπιτα. Αφού λοιπόν κόψουμε τα λαχανικά μας στο σχήμα που εμείς θέλουμε, τότε θα τα απλώσουμε σε ένα ταψί, όπως αυτό εδώ που βλέπετε, στο οποίο θα έχουμε βάλει ένα χαρτί ψησίματος. Θα απλώσουμε πάνω τα λαχανικά και θα τα βάλουμε στον ήλιο. Θα τα καλύψουμε με τούλι ώστε να μην πηγαίνουν τα διάφορα έντομα ή με αυτή την ομπρελίτσα. Αυτές τις ομπρελίτσες είναι πολύ εύκολο να τις βρείτε, είναι πολύ πρακτικές. Θα γυρίζουμε τα λαχανικά μας 1 με 2 φορές την ημέρα και το βράδυ δεν θα ξεχνάμε να τα παίρνουμε μέσα στο σπίτι για να μην υγροποιούνται από τη νυχτερινή υγρασία. Θα σας δείξω λίγο και τα δικά μου. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει και τους δίσκους από τον αποξηραντή. Είναι πολύ εύκολο αυτό για μένα. Όσοι δεν έχετε πάντως αυτούς τους δίσκους, σας έδειξα ότι μπορείτε να τα βάλετε τα λαχανικά σε τα ψάκια, στον πάτο τον οποίο θα έχετε τοποθετήσει χαρτί ψησίματος. Πότε θα είναι έτοιμα? Όταν θα έχουν αφυδατωθεί τελείως, όταν θα τα σπάμε και θα ακούμε αυτόν τον ήχο. Ακούσατε? Λοιπόν, τότε τα λαχανικά είναι έτοιμα. Θα τα βάλουμε σε γυάλινα βάζα. Θα σας δείξω αμέσως αυτό το κολοκύθι που έχω κάνει για πίτες και κολοκυθοκεφτέδες. Κοιτάξτε το. Το έχω βάλει σε γυάλινο βάζο και το βάζω αυτό τώρα. Θα το βάλω σε σκοτεινό και δροσερό μέρος. Όταν θέλω να χρησιμοποιήσω τα λαχανικά μου, τότε θα χρειαστεί να τα αφήσω σε χλιαρό νερό γύρω στη μία ώρα. Και θα τα μαγειρέψω κανονικά. Ακούτε και το γαϊδουράκι. Εγώ ζω στην επαρχία, είμαι στο μπαλκόνι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι έτσι μια ευχάριστη νότα. Ξαναλέω ότι θα τα αφήσω για μία ώρα σε χλιαρό νερό, θα τα στύψω και θα τα μαγειρέψω κανονικά. Εδώ βλέπετε πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε κομματάκια. Αυτές τώρα μπορείτε να τις βάλετε και να τις στρίψετε ώστε να έχετε πάπρικα, πάπρικα δική σας. Και εδώ βλέπετε σκόρδο αποξηραμένο. Θα το συντηρήσω σε βαζάκι έτσι όπως είναι σε κομματάκια, αλλά και θα το τρίψω στον μήλο των μπαχαρικών να έχω σκόρδο σε σκόνη. Μελιτζάνες σε κυβάκια, τις οποίες θα χρησιμοποιήσω για σάλτσα για μακαρόνια, και ηλιαστές ντομάτες μου. Πριν κλείσω,
θα ήθελα να σας δείξω αποξηραμένες φλίδες αγκουριού, τις οποίες έχω κάνει σκόνη, την οποία σκόνη θα χρησιμοποιήσω για να χρωματίσω τα σαπούνια μου. Και όχι μόνο βεβαίως. Αυτά όλα και για σήμερα. Εάν το βιντεάκι μου σας άρεσε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μου το δείξετε. Και ως την επόμενη φορά, ολόψυχα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.